I'm from the peak of the past, time for musical blast, I like a musical explosion. Ανακεφαλαίωση. Αφήσαμε την όμορφη Κρήτη μας, μπήκαμε στα αεροπλάνα, ταξιδέψαμε κοντά μία μέρα για να φτάσουμε στην πανέμορφη και εξωτική Τζαμάικα. Από εκεί ξεκίνησε η περιπέτειά μας για να ανακαλύψουμε αυτόν τον μαγευτικό τόπο. Ξεκινήσαμε με τους εκπληκτικούς καταράκτες του ποταμού Νταν, κάναμε τη βόλτα μας στο Ότσος Ρίος και την απίστευτη αγορά του, κολυμπήσαμε στην περιβόητη Blue Hole και αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, επισκεφθήκαμε τον Εγκρίλ. Εκεί μας περίμενε το άκρος εξωτικό 7 Mile Beach, όπου κάτσαμε σε ώρες, κολυμπήσαμε στα γαλαζοπράσινα νερά και άλλα τέτοια που λογικά θα με μισείτε ήδη. Δεν μείναμε εκεί όμως. Πήγαμε και καβαλήσαμε γουρούνες και άλογα. Είδαμε το ηλιοβασίλεμα στο Ρίξ Καφέ. Ρίξαμε και μια βουτιά από τα βράχια. Και μετά χορός και χαλάρωση στην μαγευτική νύχτα της Τζαμάικα. Δεν κάναμε και λίγα τελικά, ε. Αν δεν έχεις δει όλα αυτά, πήγαινε στο πρώτο μέρος και τζέκαρε. Και τώρα, μια νέα μέρα άρχισε και μια νέα περιπέτεια στη μαγευτική Τζαμάικα ξεκινά. Είμαστε πάλι στο δρόμο! Καλημέρα! Είμαι εντυπωσιασμένος πολύ, έχω πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ προσμονή, γιατί ο σημερινός μας πρώτος προορισμός θα είναι το χωριό των Ρασταφάρι. Τι είναι η Ρασταφάρι και τι είναι όλη αυτή η κουλτούρα? Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χωριό, με κάτι ιδιαίτερους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν πραγματικά σε ένα δικό τους ονειρικό κόσμο. Η ιστορία του ρασταφαριανισμού ξεπήδησε τη δεκαετία του 30 από την Τζαμάικα και εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όλα ξεκίνησαν από τον προφήτη Μάρκους Γκάρβεϊ, έναν πολιτικό ακτιβιστή ο οποίος προώθησε μια αφροκεντρική ιδέα που είχε ως βασική αρχή της την επιστροφή των μαύρων στην Αφρική. Στα κείμενά του, ο Γκάρβεϊ μιλούσε για την ενθρόνηση του πρώτου μαύρου βασιλιά στην Αφρική που θα αποτελούσε τον ιονό της απελευθέρωσης των μαύρων από τις χώρες σκλαβιάς τους. Η προφητεία, ας τυπούμε, του Γκάρβεϊ δεν άρχισε να γίνει, καθώς στην Αιθιοπία του 1930 ο Ρασταφάρι Μακόνεν ή αλλιώς Χαϊλέ Σελασιέ ο πρώτος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και αναγνωρίζεται από τους οπαδούς του Γκάρβεϊ ως ο Μεσσίας που θα τους απελευθερώσει. Ταυτόχρονα η Αιθιοπία αναγνωρίζεται ως ιερός τόπος. Γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς την σημαία της Αιθιοπίας στις στιχογραφίες των Ρασταφάρι και όχι τη σημαία της Τζαμάικα. Η νέα λοιπόν θρησκεία αποκτά όνομα, Μεσσία και φυσικά τις πρώτες δοξασίες της. Και η πρώτη οργανωμένη κοινότητα Ρασταφάρι στην Τζαμάικα ιδρύεται από τον Λέοναρντ Χάουελ. Τη δεκαετία του 70 ο Ρασταφαριανισμός εξαπλώνεται ραγδαία και αυτό χάρη στο μουσικό ρεύμα της Ρέγκε και τον βασικό εκπρόσωπό του, τον Μπομπ Μάρλεϊ. Η διάδοση μάλιστα του κινήματος εκείνη την περίοδο οδήγησε τον τότε πρωθυπουργό Μάικλ Μάνλεϊ να αναγνωρίσει περισσότερες ελευθερίες στους Ρασταφάρι. Σήμερα, ο Ρασταφαριανισμός έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, χάνοντας όμως την θρησκευτική του υπόσταση και διατηρώντας περισσότερο το κοινωνικό και ελευθεριακό του χαρακτήρα. Μια επίσκεψη λοιπόν σε ένα από τα εναπομείναντα χωριά των Ρασταφάρι είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα σας μαγέψει και σίγουρα θα σας προβληματίσει για το τι τελικά είναι στη ζωή σημαντικό και τι όχι. Έχω λίγο άγχος, θέλω πάρα πολύ να δω πώς το βιώνει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Θέλω να δω ποια θα είναι η αντιμετώπιση. Σίγουρα έχει γίνει μια τουριστική ατραξιόν, αλλά είναι πάντα πάρα πολύ ιδιαίτερο να βλέπεις τέτοιες κουλτούρες και τέτοιες ομάδες που ζουν απομονωμένοι από το οτιδήποτε. Πάμε να μπούμε μέσα στο Palace Garden. Τι είναι το Palace Garden? Για ελάτε να δούμε. Η Κάναδα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κουλτούρα τους, οπότε καλλιεργούν. Κάθε Τζαμαϊκανός
έχει το δικαίωμα να έχει 5 δέντρα cannabis. Legal, right? 5 trees. Yeah, one Jamaican, but for Rastafari we can have copious amount. I wanna be a Rastafari, αλλά our sacrament. Για τους Rastafari είναι ελεύθερο να έχουν όσο θέλουν από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Ο νόμος το επιτρέπει. Πώς σου φαίνεται, φίλε, που περπατάς μέσα σε μια φυτεία με κάναβη? Το έχω ξανακάνει κατά λάθος. Είναι πραγματικά μέσα στην κουλτούρα αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο για αυτούς είναι ιερό, είναι κάτι το οποίο για αυτούς είναι τρόπος ζωής και όχι όπως το βλέπουν στις δυτικές κοινωνίες. Η μαριχουάνα για αυτούς είναι το πιο ιερό φυτό που υπάρχει στη γη. The Sensimilia. Σου λένε κατευθείαν να πλύνεις τα χέρια σου. Μάλλον είναι θέμα κάτι σαν τύπου κάθαρσης για να μπορείς να μπεις και να αγγίξεις τα πράγματα που υπάρχουν εδώ. Εμείς εννοείται το θεωρούμε και ξεκινάει η ξενάγηση. Μας είπανε επίσης ότι δεν θα πρέπει να φωτογραφίζουμε τους ανθρώπους μόνοι τους, θα πρέπει να είμαστε μαζί μας. Είναι θέμα δικό τους και φυσικά θα το σεβαστούμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ότι η Ρασταφάρη είναι μια κατά βάση αυτάρκης κοινότητα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στα φυσικά προϊόντα για να μπορέσει να ζήσει, να φάει, για το τσάι τους, για τα καλλυτικά τους, για τα φάρμακά τους. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιδεολογία παίζει η κάναβη. Και πάμε να μάθουμε ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους. Σε αυτό το χωριό λοιπόν φυσικά και ο τουρισμός και για αυτούς έχει μπει για τα καλά στη ζωή τους. Και προσπαθούν μέσα από αυτό να καλύψουν κάποια έξοδα τα οποία είναι απαραίτητα για την κοινωνία τους. Οπότε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κάθε τι από αυτό. Έχουν φτιάξει λοιπόν αυτά τα σπιτάκια, αυτά τα cabins όπως τα λένε, όπου δημιουργούνται διάφορα sessions με ayahuasca, είναι ένας κάκτος τον οποίο πίνουν, κάναβι, είναι και τα θεωρούν sessions. Και κάνουν διάφορα sessions τα οποία τα θεωρούν σαν retreat, σαν θεραπεία, με κάναβι, με ayahuasca και με διάφορα άλλα βότανα τα οποία είναι κάπως παρεστησιογόνα. Με μουσική, με τελετές, θεωρούν ότι γιατρεύουν την ψυχή και βγάζουν όλη την τοξίνη που έχεις μέσα σου. Δείτε πού είμαστε, δείτε πώς το πράσινο και όλη αυτή η κουλτούρα μπορούν να σου γαλινέψουν την ψυχή και μόνο με τα λόγια τους μπορούν να σε κάνουν λίγο να ηρεμήσεις και να δεις κάπως τη ζωή διαφορετικά. Κάπως να καταλάβεις ποια πράγματα τελικά είναι όντως σημαντικά και ποια πρέπει να τα αφήσουμε πολύ πολύ πίσω μας. Αυτό είναι το ανάτο, το χρησιμοποιούν σαν καλλιντικό, σαν χρωστικό, σαν χρώμα, φτιάχνουν χρώμα από αυτό, βγαίνει ένα ωραίο πορτοκαλί και το χρησιμοποιούν για να βάφουν είτε το πρόσωπό τους είτε διάφορα πράγματα τα οποία φτιάχνουν εδώ πέρα με ξύλο και είναι και μπαχαρικό ταυτόχρονα. Κάθε τι πραγματικά είναι και κάτι για αυτούς. Καλλιεργούν μόνοι τους τούμακ και τζίντζερ, όπου μάλιστα μας είπαν ότι με αυτά τα δύο μαζί όταν τα βράζεις, έτσι ξεπεράσαν τον κορονοϊό. Τζιντζεράκι και τούμακ. Αυτό στην ουσία είναι ο κουρκουμάς. Είναι King Toto, είναι στην ουσία από τους πρώτους άπικους εδώ πέρα του καταβλισμού. Ό,τι μας είπε, ό,τι μας έδωσε να καταλάβουμε μια διαφορετική προοπτική στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή γύρω μας. Το τι είναι σημαντικό και το τι δεν είναι. Μας λέει ότι όλοι εδώ πέρα εξαρτώμαστε από τα κινητά, εξαρτώμαστε από τα λεφτά, εξαρτώμαστε από οτιδήποτε πράγμα. Εσείς εδώ ήρθατε για να μας δείτε. Δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά σας, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από εσάς. Χρειαζόμαστε μόνο το positivity σας, τη θετικότητά σας. Τέτοιες απόψεις, τέτοιες ιδεολογίες είναι σημαντικό ακόμα να υπάρχουν τουλάχιστον σε αυτή τη γη, έτσι απλά για να υπάρχει μια ελπίδα. Επίσης μας είπε ότι εγώ δεν χρειάζεται να πάω πουθενά, εγώ είμαι παντού στον κόσμο, γιατί με το μυαλό μου και με τα όργανα που στέλνω γύρω σε όλο τον κόσμο υπάρχω παντού.
αισθανθεί, μόνο που το περιέγραψες, στην ουσία τι κάνει. Βράζεται διάφορα βότανα, τα οποία είναι κατάλληλα για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα και θα τους εξηγήσει την αρρώστια. Τα βράζει, τα κάνει ατμό, τα βάζει μετά σε αυτή την λεκάνη που μας έδωσε, τον καλύβει με πανί, τον μένει μέσα και ο άνθρωπος 20 λεπτά με τις αναθυμιάσεις και μετά έρχεται και του κάνει ένα μπάνιο και τον πλένει με τα κατάλληλα σαπούνια για να φύγει η κακή ενέργεια και όλες οι τοξίνες που έχουν μέσα. Είναι κάτι σαν ένα ιδιαίτερο detox session, το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα είναι μοναδικό, μόνο και μόνο με τον τρόπο που στα περιγράφει και με τον τρόπο που στα εξηγεί, πραγματικά νιώθεις γαλήνη χωρίς να το έχεις κάνει. Βλέπουμε πίσω μας πάντα και το βλέπουμε συχνά σε πολλές τοιχογραφίες και αφίσες στην περιοχή. Είναι η σημαία της Αιθιοπίας. Η Αιθιοπία με την Τζαμάικα και τον Ρασταφαριανισμό συγκεκριμένα έχει πάρα πολύ αλληλένδετες σχέσεις λόγω του πρώτου βασιλιά της Αφρικής που ήταν Αιθίωπας, ο Χαϊλέ Σελασιέ. Για τη θρησκεία τους είναι κάτι σαν θεός τους. Είναι ο Τζα. Αυτό είναι Coco Beans, είναι κακάο, σπόρος από κακάο. Μας είπαν να το βάλουμε στο στόμα μας και να το γλύψουμε. Φρέσκο και πολύ φρουτώδες. Αυτό περίμενα, Τζιπ. Αυτούς λοιπόν τους σπόρους τους βγάζουν από το φρούτο, τους απλώνουν στον ήλιο για περίπου 2 εβδομάδες. Αυτοί αποξηραίνονται, τους παίρνουν, τους ανοίγουν, τους βάζουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κουδί και τα σπάνε έτσι ώστε να γίνει όλο αυτό μια σκόνη, η οποία αυτή είναι το κακάο. Είναι αυτό που δημιουργεί την περιβόητη σοκολάτα. Και εδώ θα δοκιμάσουμε σοκολάτα αυθεντική. Σοκολάτα που ίσως να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα είδος τενετής που έχουν ετοιμάσει για μας. Έχουν ξεκινήσει τα drums. Πάμε να δούμε τους Ρασταφάρεοι σε drums. Σύμβολο των πάντων, στην ουσία αντιπροσωπεύει τη γη, το νερό, την αγάπη, την ένωση, οτιδήποτε είναι για αυτούς ιερό και αγαπημένο. Φεύγουμε πλέον από το χωριό των Ρασταφάρεοι, συνεχίζουμε συγκλονισμένοι, πάμε να δούμε ποια άλλη περιπέτεια μας περιμένει σε αυτό το μαγευτικό πραγματικά νησί. Είμαστε μπροστά από το Doctor's Cave Beach, μία από τις καρποστάλ παραλίες της Καραϊβικής ολόκληρης, μία παραλία η οποία κοσμεί την Τζαμάικα και θεωρείται από τις πιο όμορφες στον κόσμο. Πάμε να δούμε τα καταγάλανα νερά. Είναι το σημείο που τα αεροπλάνα προσγειώνονται ακριβώς πάνω από τα κεφάλια σας. Βρίσκεται στη μέση της Hip Strip,
τον δρόμο που μπορούν να συμβούν τα πάντα. Πάμε πρώτα για ένα μπανάκι να αναζωογονηθούμε και μετά πάμε να περπατήσουμε σε αυτό το τρελό, τρελό δρόμο. Μπορείτε να καταλάβετε και μόνοι σας για τι ομορφιά μιλάμε. Κατά γάλανα νερά, άσπρια μουτιά, οι φοίνικες από πάνω να κρέμονται καρύδες. Είναι αυτό που πραγματικά όλοι κοιτάμε από μικρή σε car postal και ονειρευόμαστε και φανταζόμαστε ότι αυτό είναι η Καραϊβική. Είμαι τόσο τυχερός που βρίσκομαι εδώ πέρα και βλέπω όλες αυτές τις μοναδικές εικόνες. Δεν μένει τίποτα, τίποτα άλλο από το να πάμε να αλλάξουμε, να βάλουμε το μαγειουδάκι μας, να πέσουμε σε αυτά τα υπέροχα νερά και μετά να ράξουμε κάτω από τους φοίνικες. Τρέλα! Μια μοναδική παραλία που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα. Beach bar, water sports. Ένα τρελό τρελό bar κάτω από τους φοίνικες να πιεις το ρούμι σου. Facilities, ομπρέλες, αλακτήρες, μπάνιο. Ό,τι χρειάζεσαι για να περάσεις πραγματικά μοναδικά σε ένα τέτοιο νησί, σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες που αλλού, στη Τζαμάικα. Ήρθε η ώρα να πιούμε ένα ποτάκι. Μήπως ήρθε η ώρα να πιούμε λίγο ρουμάκι. Θέλω να κάνω λίγο μπάνιο. Πρώτα να πιούμε ρουμάκι. Yes. Καλά. Καλά. Θα πάει. Αυτό. Αυτό. All together. Καλά θα πάει αυτό. Go, go, go. Καλά έπαλα σ' αρέστο. Λοιπόν, απίστευτη τύπη. Μοναδικό μαζί. Dr. Cage Beach. Δεν είναι απλά μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Δεν έχουν απλά το πιο απίστευτο προσωπικό. Δεν έχουν τα καλύτερα ποτά. Η Τζαμέικα είναι αυτό. Καλοπέραση, εξωτικές παραλίες, λίγο ρουμάκι και δεν στη βλέπω. Dr. Cave's Beach, τέλος. Πάμε τώρα να περπατήσουμε στον δρόμο του Keep Strip. Πάμε να δούμε ένα τρελό τρελό δρόμο και να μάθουμε πολλές, πολλές πληροφορίες και αυτόν. Με το που βγεις από το Dr. Cave's Beach είναι ακριβώς ο δρόμος που συναντάς μπροστά σου. Hip Strip. Κανονικά, το όνομα του δρόμου είναι Jim Cliff's Road. Ο Jim Cliff είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρέγγε καλλιτέχνες που έχει γεννήσει η Τζαμάικα. Πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλά κλαμπς, δύο από τα μεγαλύτερα και καλύτερα κλαμπς στη Τζαμάικα. Είναι ένα μεγάλο craft market που όμως έχει και διασκέδαση μέσα, έχει facilities να πας να πιείς το καφέ σου, να πας να πιείς τις μπύρες σου, να πας να πιείς τα ποτά σου. Σίγουρη στάση για να χαζέψετε τα μαγαζιά, να πάρετε τα απαραίτητα souvenirs και να θαυμάσετε πώς ζουν πραγματικά οι κάτοικοι.
Yeah, man. Κάτι που ακούς συνέχεια στη Τζαμάικα. Πούμε σε ένα από τα κλασικά τουριστικά μαγαζιά που υπάρχει στους δρόμους. Θα βρεις από Πακιστανούς, Ινδούς, πολυεθνικός δρόμος. Και εννοείται ότι πάμε, γαζεύουμε, αγοράζουμε, ενισχύουμε την τοπική κοινωνία και συνεχίζουμε το ταξίδι. Όσο περπατάτε σε τέτοιες γειτονιές, εννοείται ότι θα σας πλευρίσουν πάρα πολύ για να σας πουλήσουν το οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από κάναβη, από διάφορα ναρκωτικά και τα σχετικά. Ενημερωτικά να ξέρετε ότι στη Τζαμάικα είναι νόμιμο να μπορείτε να έχετε μαζί σας μέχρι 2 γραμμάρια. Υπάρχουν και σημεία όπου μπορείτε να προμηθευτείτε κάναβη νόμιμα. Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουμε τέτοιες συναλλαγές, μην υπάρξει και γίνει τίποτα κακό. Πανέμορφος δρόμος, νιώθεις πραγματικά το vibe του ντόπιου. Δείτε που είμαστε, δείτε τι απολαμβάνουμε και τώρα θα πάμε να δούμε ένα από τα δύο μεγαλύτερα clubs που υπάρχουν σε αυτόν τον δρόμο. Φτάσαμε στην πρώτη στάση. Αυτό είναι το Coral Cliff, ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά του δρόμου. Κάτω είναι καζίνο και πάνω είναι club. Πάμε και ξέρετε. Και ίσως ακόμα πιο σημαντικός σταθμός για την νυχτερινή ζωή και την διασκέδαση είναι το Margarita Beach. Είναι το μέρος που η νύχτα στο Hip Street γίνεται ακόμα πιο τρελή. Υπάρχουν τσουμήτρες για να κατέβεις στην παραλία και μας έχουν πει ότι το πιο όμορφο σημείο του μαγαζιού είναι να ανέβουμε πάνω. Να δούμε από εκεί τις παραλίες. Κορδούλα, τέλος, ήρθαμε να φάμε Usain's Bolt Sports Cafe. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Τζαμάικα, μετά τον Bob Marley, πραγματικά πλέον, τουλάχιστον στη νέα εποχή της Τζαμάικα, ένας τρομερός χτίστης, ένας αθλητής σύμβολο για όλους τους Τζαμαϊκανούς και η ελπίδα τους. Και να σου πω τώρα, πήγαμε στο Σταφάρι. Πήγαμε στο Σταφάρι. Πήγαμε στο Dr. Caves Beach. Πήγαμε και εκεί. Κάναμε βόλτα στο Hip Street. Ναι. Ήρθαμε να φάμε στο Usain Bolt Sports Center. Στο μαγαζί του Usain Bolt. Ναι, όπως θέλεις, πες το. Ναι, ήταν γρήγορη εξυπηρέτηση. Πολύ σωστό. Λοιπόν, δεν είναι ώρα να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Δεν είναι ο ίδιος αρχή να δει. Δεν πρέπει και εμείς λίγο να πάμε να ξεκουραστούμε. Θέλεις να μου κάνεις μια χάρη. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Θέλεις να κλείσεις τώρα απότομα την κάμερα. Ναι. Ένα, δύο, τρία, κλείστη. Δεν φεύγουμε ακόμα από το νησί. Μια νέα μέρα ξεκινάει και σήμερα θα πάμε στο Kingston. Το Kingston είναι η πρωτεύουσα πόλη της Τζαμάικα. Πάμε να κάνουμε τρομερά πράγματα και το πιο εντυπωσιακό από όλα αυτά, το πιο ενδιαφέρον βασικά. Θα πάμε να δούμε το μουσείο του Bob Marley. If you rise, if you rise, if you rise, don't forget your past situation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. Ο δρόμος για το Kingston, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μακρύς. Έχει ξεκινήσει ήδη κίνηση και έχουμε ξεκινήσει μόνο μισή ωρίτσα.
Περιμένουμε να φτάσουμε γύρω σε κάνα τρίωρο. Ναι, εκπομπ, τι κάνω. Θέλετε να έρθετε μαζί μου να την κάνουμε μαζί. Όλη η αποστολή είναι στο λεωφορείο και οδεύουμε προς το Kingston να κάνουμε μια όμορφη βολτούλα. Τα κακά νέα είναι ότι μάλλον δεν θα τραβήξουμε μέσα στο μουσείο του Bob Marley και δεν φαντάζεστε πόσο λυπάμαι γι' αυτό. Θα στα περιγράψω όλα με το στόμα. Καλώς ήρθατε στο κέντρο του Kingston. Ήρθαμε να επισκεφτούμε το Water Lane. Ένα τρελό δρόμο με πάρα πολλά γκράφιτι, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί όλα από το πρόγραμμα που λέγεται Creative Downtown Kingston. Τι είναι αυτό? Παλαιότερα, όταν υπήρχαν πάρα πολλές πολιτικές διαμάχες και το Kingston μεγάλωσε και πήγε και πιο μακριά ακόμα και μεγάλωσε και εκτάθηκαν οι εργατικές περιοχές ακόμα ευρύτερα από αυτή την περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή πήρε ένα πολύ κακόφημο όνομα. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ εγκληματικότητα και αυτό το πρόγραμμα ήρθε να βοηθήσει και να φτιάξει την κακή φήμη που είχε αποκτήσει το Kingston. Τι κάνανε? Ζωγραφίσανε τους δρόμους, δώσανε σε καλλιτέχνες χώρο, χρηματοδοτήσανε προγράμματα και φτιάξανε αυτό το πράγμα που λέγεται Water Lane. Μια μοναδική πραγματικά διαδρομή όπου βλέπετε γκράφιτι και έχουν φτιάξει ένα δικό τους app στο οποίο κοιτάς με το κινητό σου τη ζωγραφιά και αυτή παίρνει ζωή, παίρνει χρώμα, παίρνει κίνηση, έχει ακόμα και τη μουσική που σου δίνει. Μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες, μέσα σε αυτά τα γκράφιτι θα δείτε από τους μεγαλύτερους ρέγκε καλλιτέχνες, από σημεία και τόπους που υπάρχουν στην Τζαμάικα, ακόμα και εθνικούς ήρωες. Όταν κατέβετε στο Kingston, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην επισκεφτείτε το Water Lane. Θα μας θυμηθείτε. So full of aggression, not paying attention. You got me losing connection. I'm in a temporary home. Το πολυτραγουδισμένο Kingston είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Τζαμάικα και αριθμεί γύρω στους 650.000 κατοίκους. Διαθέτει το τέταρτο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι στον κόσμο και είναι η πολιτιστική μέκα του νησιού. Είναι το μέρος που πρέπει να βρεθείτε αν θέλετε να ζήσετε την πραγματική ζωή των Τζαμαϊκανών, να βιώσετε την αρπαστική εμπειρία της νυχτερινής ζωής του και να περιηγηθείτε στους multi-culti δρόμους της πόλης, όπου οι εικόνες εναλλάσσονται συνεχώς σε αυτήν την πραγματικά σουρεαλιστική πολιτιστική πρωτεύουσα. Γαλερί καλών τεχνών, παραδοσιακό φαγητό, μουσική, μπάσο, το μουσείο του Bob Marley και φυσικά μια εκδρομή στα Blue Mountains είναι μόνο ελάχιστα από τα πράγματα που μπορείτε να βιώσετε εκεί. Με λίγα λόγια, είναι ένα όμορφο χάος που περιμένει να το εξερευνήσετε. Μοναδικές εμπειρίες, νιώθω πραγματικά τόσο τυχερός. Σταματάει ο κόσμος, τραγουδάει, η μουσική είναι μέσα στους Τζαμαϊκανούς. Η μουσική είναι κάτι το οποίο τους κάνει ζωντανούς, τους κάνει να νιώθουν να περάσουν όμορφα, είναι μέσα στο αίμα τους. Ο χορός είναι η έκφρασή τους. Είμαστε σε μια χώρα η οποία τα χρώματα, η τέχνη, φυσικά η παραλίσκη του και η ομορφιά του τόπου είναι μοναδικά σε όλο το πλανήτη. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει πραγματικά όλους τους καλλιτέχνες για κάθε είδος τέχνης που υπάρχει. Με ένα πρόγραμμα, μια ιδέα όπως μας είπανε, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία 6 χρόνια και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους για να κάνουν το registration τους και να δηλωθούν κανονικά στα legalities, γιατί η τέχνη ακόμα στη Τζαμάικα είναι λίγο υποβαθμισμένη από την άποψη ότι δεν αναγνωρίζεται. Κι όμως αυτό το κίνημα, αυτό το πρόγραμμα έχει φτιάξει και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν να παράγουν έργο. Μέρος από αυτό το έργο βλέπεις στη Water Lane
και πάρα πολλά ακόμα σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της πόλης και εκτείνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Μοναδικές εικόνες, πανέξυπνη ιδέα, δυνατή προσπάθεια και ελπίζουμε αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια. Δείτε που είμαστε. Φασαρία, εξαντλήσεις, ένας χαμός στο Downtown Kingston και αυτό που θέλουν όλοι και συνέχεια μας λένε είναι ότι ξέρεις κάτι, το Downtown Kingston δεν είναι επικίνδυνο πια και το έχουν καταφέρει. This is Norma. This is Norma. Hi, Norma. Hi. Can you tell us a few things about the house? Okay. So this lovely house was built in 1881 by our first black teenager, Helen Ford. After this building, this the date again? 1881. Το 1881 από τον πρώτο εκατομμυριούχο Τζαμαϊκανό. Οπότε αυτός τι έκανε, έφυγε από εδώ πέρα με ένα καράβι και πήγε στη Βενεζουέλα και ξεκίνησε να δουλεύει στα ορυχεία χρυσού εκεί. Πέτα πολλά για να σκάνουμε την ιστορία γρήγορη, ξεκίνησε και έψαχνε και αυτός από μόνο του χρυσό και κατάφερε να ανακαλύψει αρκετό από αυτό. Οπότε έγινε με μια, τρέφηκε με μια πάρα πολλά λεφτά. That was the law. Yeah. 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 Ωραία, γυρίζει λοιπόν πίσω και αγοράζει 99 ιδιοκτησίες. Ενώ όμως Τζαμάικα τότε έλεγε ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μέχρι 100. Οπότε αυτός πήρε τις 99. Και αυτή ήταν μία από τις 99 λοιπόν properties, ιδιοκτησίες που αγόρασε. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία λεγόταν Devon, και έφτιαξε αυτό το σπίτι. Και το αγόρασε μόνο για 10.000 δολάρια. 10.000 pounds. Pounds, λίρες, συγγνώμη. Pounds. Το 1967 τελικά με τα πολλά έγινε κρατική η ιδιοκτησία αυτού του κτηρίου και από τότε, μετά από κάποια χρόνια, έγινε National Monument, ένα εθνικό μνημείο για την Τζαμάικα, καθώς ήταν ο πρώτος Τζαμαϊκανός, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει από τους πολλούς και να γίνει ο πρώτος εκατομμυριούχος, δίνοντας στην Τζαμάικα αυτό το υπέροχο σπίτι που πλέον είναι ένα μοναδικό μνημείο που δυστυχώς δεν μπορούμε μέσα να πάμε να το γνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να περιηγηθούμε στους κήπους του και μπορούμε επίσης να πάμε να φάμε το εξαιρετικό παγωτό Devon Ice Cream Ride, το οποίο είναι το νούμερο 1 παγωτό στη Τζαμαϊκά και το νούμερο 4 σαν μπράντα παγκοσμίως. Η έκταση της ιδιοκτησίας ήταν περίπου 89 στρέμματα, τώρα έχουν μείνει μόλις τα 11 από αυτά, καθώς τα περισσότερα έχουν πουληθεί κατά τη διάρκεια του καιρού. Οπότε, πήραμε λίγο γεύση, βασινόμου δεν μπορούμε να πάμε να κινηματογραφήσουμε μέσα, οπότε το σεβόμαστε, φυσικά δεν το συζητάμε. Το επισκεφτήκαμε, ήταν πανέμορφο, επιβλητικό, κάπως διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει εμείς στα δικά μας παρόμοια σπίτια. Και συνεχίζουμε για το πιο ωραίο κομμάτι αυτής της επίσκεψης. Ποιο είναι αυτό, θέλω να το πεις δυνατά, Δημήτρη. Ice cream! Ice cream, baby! Μάλλον δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί... Thank you very, very, very much! Thank you! Oh, nice! Yes. Very kind of you! My pleasure! Λοιπόν... Αυτή είναι η Πάολα, Πάολα! You're tasting the ice cream, I know that. Μας έφερε παγωτό, αυτή είναι ο οδηγός μας. Έλα, κάμι χέρι. Μας έδωσε το παγωτό, μας έφερνει και μας πάει βόλτες γύρω-γύρω όλη την ώρα και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Και θέλει, χωρίς να φάμε τον παγωτό, να πάμε να φύγουμε. It's your fault.
What's my fault? We didn't stay to eat our ice cream, just like proper kids. Oh, I'm so sorry. We can still enjoy. Okay, for sure. Next up. Bob Marley Museum. Bob Marley's Museum. Let's go. Μια προσωπικότητα σαν τον Bob Marley είναι δύσκολο να την περιγράψεις μέσα σε λίγες μόνο λέξεις. Το έργο του, το αντίκτυπο που άφησε και φυσικά οι στίχοι από τα τραγούδια του που εμπνέουν ακόμα και σήμερα ολόκληρο τον κόσμο, τον καθιστούν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν ζήσει τον πλανήτη χωρίς υπερβολή. Τραγουδιστής, συνθέτης, ακτιβιστής, ένας πρωτοπόρος της ρέγγε μουσικής που θεωρείται παγκόσμιο σύμβολο της μουσικής και της κουλτούρας της Τζαμάικα. Το σπίτι του, που μετατράπηκε σε μουσείο, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε όταν επισκεφτείτε το Kingston. Η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται μες στον χώρο, αλλά ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Το σπίτι είναι πολύ φωτεινό, ζωγραφισμένο με πορτρέτα του Marley και πολύχρωμα γκράφιτι. Η διάταξη παρέμεινε άθικτη, ωστόσο ολοκληρώθηκαν αρκετά δωμάτια, όπως η βιβλιοθήκη και το στούντιο ηχογράφησης από τα παιδιά του Bob Marley. Στους στίχους του μουσείου μπορείτε να δείτε όχι μόνο σχέδια, αλλά και τρύπες από σφαίρες που είχαν απομείνει μετά την απόπειρα δολοφονίας του θρύλου της Ρέγγε. Αν με κάποιες λέξεις θα μπορούσα να κλείσω αυτό το κομμάτι της περιήγησής μου στην Τζαμάικα, είναι αυτές. Έχω μόνο μία φιλοδοξία σε αυτή την ζωή. Ένα πράγμα θέλω πραγματικά να δω να συμβαίνει. Θα ήθελα να δω την ανθρωπότητα να ζει αρμονικά. Μαύρη, λευκή, κίτρινη, όλοι μαζί. Αυτό είναι όλο. Bob Marley. Τελειώσαμε ένα από τα πιο απίστευτα tour που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Σε, αν θέλετε να το πείτε μουσείο, αν θέλετε να το πείτε μια ζωντανή απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε, έζησε και έδρασε σε αυτόν εδώ το χώρο και δημιούργησε όλο αυτό το τεράστιο έργο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δείξουμε τις εικόνες που είδαμε και αυτά που ακούσαμε μέσα εκεί, αλλά μπορούμε σίγουρα να σας πω ότι μπορείτε να ακούσετε κάποια κομμάτια από τον Bob Marley και να καταλάβετε το μεγαλείο και τη διαφορετικότητα της δουλειάς που έχει. Έχουμε έρθει. Το ξενοδοχείο που θα μείνουμε σήμερα είναι το Pegasus. Είναι στο κέντρο του Kingston. Και ο μάνατζερ του ξενοδοχείου μας έδωσε τη μοναδική ευκαιρία να βγούμε στην ταράτσα του, στον 17ο όροφο, απλά και μόνο για να κοιτάξουμε τη θέα. Ακριβώς από πίσω μας απλώνεται όλο το Kingston. Βλέπετε απέναντί μας το λιμάνι, που είναι το 7ο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι του κόσμου. Ακριβώς από πίσω μας είναι τα Blue Mountains, τα οποία θα επισκεφτούμε αύριο. Είμαστε πραγματικά στη μέση του Kingston, το κοιτάμε όλα από ψηλά και είναι οι πιο μοναδικές εικόνες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Απολαύστε μας. Now the summer came, we can go everywhere, so let's take it to the beach, girls just you and me. Now the summer came, so we can go everywhere, let's take it to the beach, girl it's just you and me. Now when the summer's here, maybe we can disappear. Maybe we can go away, go away. Maybe there's no need to stay. Now when the summer's here, we can just disappear.